Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. marketingconsultant.gr Μάρκετινγκ για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 σας προτείνει ιδέες και λύσεις για να αναπτύξετε έξυπνα την επιχείρησή σας. Καλή σας ακρόαση! Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και σε αυτό το podcast της στήλης Business and Marketing Tips της Athens Voice θα μιλήσουμε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις πωλήσεις, καθώς η σχέση τους είναι άμεση. Μπορείτε να φανταστείτε το επιχειρήν χωρίς ενέργειες και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δύσκολο έως αδύνατον. Στις μέρες μας, 80% και πλέον των 250 μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου εκδίδουν αιτήσεις εκθέσεις σχετικά με τις προσπάθειές τους για αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος. Ο Howard Bowen, Αμερικανός οικονομολόγος και καθηγητής, που πιστώθηκε με την επινόηση του όρου CSR, Corporate Social Responsibility, εταιρική κοινωνική ευθύνη στα ελληνικά, το 1953 με το βιβλίο του ορόσημο Social Responsibilities of the Businessman, θα ήταν περήφανος το 2024. Ωστόσο, αυτό που θα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στον Bowen σήμερα αλλά και σε κάθε οικονομολόγο του χθες δεν είναι μόνο η έκταση και διασπορά των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης αλλά και η άμεση σύνδεση τους πλέον με τις πωλήσεις. Ακούστε περισσότερα στο σημερινό podcast. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να φτάσεις στην αλήθεια είναι μέσω των αριθμών. Ας δούμε κάποιους από αυτούς σύμφωνα με τα στοιχεία από το έγκυρο Forbes. 70% των καταναλωτών πιστεύουν ότι είναι σημαντικό τα brands να παίρνουν δημόσια θέσεις σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Το 55% των ερωτηθέντων σε παγκόσμια έρευνα δήλωσε ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον για προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες που έχουν δεσμευτεί για θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το 56% των συμμετεχόντων σε έρευνα δήλωσε ότι οι κοινωνικές αξίες ενός brand αποτελούν ένα από τα κορυφαία κριτήρια επιλογής. Και τέλος, η κοινωνική ευθύνη οδηγεί ακόμη και στην διατήρηση των εργαζομένων. Το 75% των εργαζομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα εταιρικής προσφοράς τείνουν να μένουν στην εταιρεία περισσότερο. Δεν υπάρχει όμως πολύ μικρή επιχείρηση. Ίσως κάποιοι επιχειρηματίες, ιδιαίτερα μικρομεσαίοι, να θεωρούν ότι είναι πολύ μικροί για κάτι τόσο μεγάλο, όσο για παράδειγμα η προστασία του περιβάλλοντος. Λάθος. Σε θέματα που στο τέλος ημέρας αφορούν τον καθένα μας και την καθεμία από εμάς, σε προσωπικό επίπεδο αλλά και τις επόμενες γενιές, κανείς δεν είναι πολύ μικρός. Στην πραγματικότητα, οι πελάτες σας θα δουν με ακόμη πιο θετικό μάτι τις δικές σας δράσεις κοινωνικής ευθύνης από ότι αυτές μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Οι κοινωνικές ενέργειες από έναν μεγάλο παίκτη είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενες. Τι πρέπει μας να προσέξετε? Ζούμε σε μια εποχή όπου περισσότερο από ποτέ ο καταναλωτής είναι βασιλιάς, κριτής και δικαστής. Οι ενέργειες και δράσεις κοινωνικής ευθύνης στις οποίες θα προβείτε πρέπει να ικανοποιούν κάποια βασικά κριτήρια. Ακούστε τα δύο σημαντικότερα. Πρώτον, ειλικρίνεια. Δεν μπορεί να κόπτεστε για το περιβάλλον και το φουγάρο της επιχείρησής σας να βγάζει μαύρο καπνό. Παρομοίως, δεν είναι λογικό για μια φίρμα αθλητικών ειδών να υπερασπίζετε το δικαίωμα του ανθρώπου, ενώ στα εργοστάσια που φτιάχνουν τα αθλητικά της παπούτσια, γυναίκες εργάτριες γυαλίζουν τις σόλες των παπούτσιων με τα χέρια τους. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σημαίνει πίστη στο συγκεκριμένο σκοπό και στην αναδιάρθρωση της εταιρείας από την κορυφή μέχρι την αποθήκη για να υπηρετηθούν οι κοινωνικές αξίες. Ανακυκλώνετε? Έχετε λαμπτήρες LED στα γραφεία σας? Συντηρείτε τα θερματικά σας σώματα? Κάνετε διανομή αλληλογραφίας από διανομέα με ποδήλατο? Ποιο είναι το ανθρακικό σας αποτύπωμα? Και πολλές ακόμη ερωτήσεις, στις οποίες πρέπει να δώσετε πραγματικές απαντήσεις. Και δεύτερον, διαφάνεια. Αστοχίες του παρελθόντος έχουν οδηγήσει αρκετούς καταναλωτές σε μια στάση δυσπιστίας απέναντι σε επιχειρήσεις και στις δράσεις τους για έναν κοινωνικό σκοπό. Αυτό φαίνεται ότι σταδιακά αλλάζει, καθώς παγκοσμίως οι επιχειρήσεις γίνονται πιο διαφανείς. Τι σημαίνει αυτό όμως για εσάς? Δεν αρκεί να έχετε μία ενότητα στο site σας που να περιγράφει τη δέσμευσή σας σε ενέργειες κοινωνικής δράσης ή ένα footer στο email σας που να παρακαλάει να μην τυπωθεί αυτό το ψηφιακό έγγραφο. Πρέπει να είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εξηγήσετε στους πελάτες σας ότι η Χ ενέργεια εξοικονόμησε ύψιλον φιάλες πλαστικού ή ανακύκλωσε ζήτα μπαταρίες ή τόσα δέντρα. Εξηγήστε λοιπόν τι κάνετε και κερδίστε πελάτες. Και ένα μικρό υστερόγραφο εδώ.
Σας διαβάζω τον ορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ΕΚΕ είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέλη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41 και μέχρι το επόμενο Business and Marketing Tips Podcast είστε επανειδήν. Μόλις ακούσατε τις ιδέες και τις λύσεις που προτείνει ο σύμβουλος Marketing Theme 41 για την έξυπνη ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Ραντεβού με νέες προτάσεις την άλλη εβδομάδα. marketingconsultant.gr Marketing για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το podcast αυτό δεν περιέχει συγκεκριμένες συμβουλές για επενδύσεις ή σίγουρο κέρδος. Σκοπός του podcast είναι η γνωριμία των ακροατών με τις βασικές αρχές marketing και επιχειρηματικότητας μιας μικρής επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση γι' αυτό και ενδείκνεται η συμβουλή ειδικών. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.